Αυτή την ώρα διπνούν ο κύριος Ομπάμα και η κυρία Μέρκελ και θα δούμε αν ποιος στο μενού του, συνεχίζεται του, η Ελλάδα. Ποιος τη χάρη του με τέτοιο κορίτσι να τρώει. Λοιπόν, πέρα από τα αστεία όμως και από την χιουμοριστική προσέγγιση, είναι σημαντικό για τη χώρα μας το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ομπάμα για άλλη μια φορά μιλά θετικά για την Ελλάδα. Βέβαια, να κάνουμε τη διάκριση. Ο πρόεδρος Ομπάμα δεν μετέχει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει δικαίωμα ψήφου, είναι έξω από το χορό και μπορεί να λέει με μεγάλη ευκολία τη γνώμη του, έχει την επιρροή του, έχει τη σημασία της, αλλά δεν είναι αποφασιστική. Η κυρία Μέρκελ, η οποία είναι στο τιμόνι, ευτυχώς ή δυστυχώς, μάλλον δυστυχώς για μας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή την περίοδο, είδαμε ότι για άλλη μια φορά ήταν πολύ λιτή και αυστηρή στις δηλώσεις της για την Ελλάδα, είπε ότι περιμένει τις ελληνικές προτάσεις.